Σε μια διανόητη κίνηση προχώρησε η κυβέρνηση Biden, καθώς η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου ζήτησε από το Twitter να παραδώσει τις εσωτερικές επικοινωνίες που σχετίζονται με τον ιδιοκτήτη Elon Musk σχετικά με τις απολύσεις τελεχών και προσωπικού. Και επίσης, ποιοι δημοσιογράφοι έχουν πρόσβαση στα αρχεία του δημοφιλού social media. Η πρώτη τροπολογία του Συντάγματο των Ηνωμένων Πολιτειών προστατεύει από τη δίωξη και τι κυβερνητικέ κυρώσει κατά τη έκφραση απόψεων, ακόμα και εκείνων που δεν είναι αρεστέ στην εκάστοτε κυβέρνηση. Εμποδίζει επίση την κυβέρνηση να παρεμβαίνει στου δημοσιογράφου να ερευνούν ανεξάρτητα ακόμα και τα υψηλότερα κλιμάκια τη εξουσία. Με λίγα λόγια, πρόκειται για μια προσπάθεια τη κυβέρνηση Μπράιντε να ελέγξει τι ειδήσει που προκαλούν ζημιά στα πολιτικά τη αφηγήματα. Η Κυβερνητική Επιτροπή χρησιμοποίησε ως δικαιολογία τις ανησυχίες ότι οι μειώσεις προσωπικού θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ικανότητα της εταιρείας να προστατεύει τους χρήστες, σύμφωνα με έγγραφα που προβλήθηκαν από τη Wall Street Journal. Ακόμα όμω και αυτό το αδύναμο πρόσχημα καταραίει άμεσα, καθώ η ίδια η Επιτροπή απαιτεί εξηγήσει από τον ιδιοκτήτη του δημοφιλού μέσου κοινωνική δικτύωση για το λόγο που επέτρεψε την πρόσβαση στα αρχεία και τι εσωτερικέ επικοινωνίε του Twitter σε δημοσιογράφου. Με λίγα λόγια, απαιτεί από τον νέο ιδιοκτήτη του Twitter, Elon Musk, να εξηγήσει γιατί επέτρεψε στου δημοσιογράφου την πρόσβαση στα αρχεία του Twitter. Σημειώνεται ότι ο Έλλον Μάσκ έχει προκαλέσει ταραχή στην κυβέρνηση Biden με τις αποκαλύψεις του για τον τρόπο με τον οποίο η προηγούμενη διοίκηση του Twitter είχε συνεργαστεί μαζί της αλλά και τις υπηρεσίες πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών χτυπώντας ακόμα και τον πρώην πρόεδρο Τραμπ.